Μένα, καταιγιστικός όπως πάντα ο κύριος Δημητρακόπουλος. Τον ευχαριστούμε για την εξαιρετική του εισαγωγική ομιλία, η οποία θα αποτελέσει τη βάση και το μοτίβο, θα έλεγα, πάνω στο οποίο θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε και εμείς τις δικές μας ομιλίες, τόσο εγώ όσο και ο συνεργάτης μας, ο κύριος Βασιλείου. Ο κύριος Δημητρακόπουλος μας μίλησε για διαδικασίες και για πρακτικές που λίγο πολύ, συνειδητά ή υποσυνείδητα, όλοι εφαρμόζουμε στην καθημερινή κλινική πράξη, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με δύσκολα περιστατικά. Μέσα από το παράδειγμα της ασθενούς που θα σας παρουσιάσω εγώ, θα προσπαθήσω λοιπόν να σας δείξω πώς η δική μας κλινική έφτασε στη διάγνωση, ξεκινώντας από την αναγνώριση, την απόκτηση και συλλογή στοιχείων, στην παραγωγή μιας υπόθεσης ή περισσότερων υποθέσεων, τις οποίες καλείσαι στη συνέχεια να ερμηνεύσεις, να επιβεβαιώσεις ή να απορρίψεις, και μέσα από την κλινική εμπειρία που διαθέτεις και την επιστημονική γνώση φυσικά, να καταλήξεις σε μια τελική διάγνωση και να δώσεις και τη βέλτιστη δυνατή θεραπεία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Μιλάμε για μια γυναίκα 69 ετών που διαμένει μόνιμα στην ΚΟ και η οποία παραπέμπεται σε ορειλά κλινική του Ερίκος Δινάν για χειρουργική αντιμετώπιση πιθανής κακοήθειας κεφαλής τραχύλου λόγω ανέβρεσης παθολογικού ιστού στην ανατομική θέση του δεξιού ημιλάριγα, συγκεκριμένα στην αριθμοϋπιγλωτιδική περιοχή, σε πρόσφατη μαγνητική τομογραφία τραχύλου που φέρει μαζί της. Δυστυχώς δεν έχω να σας δείξω τις εικόνες της μαγνητικής, θα σας αποζημιώσω ωστόσο με τις εικόνες της αξονικής τραχύλου που κάναμε εμείς στο Δινάν. Η παρούσα νόσος της ασθενούς ξεκινάει από μηνός περίπου, με την εμφάνιση έντονου προοδευτικά επιδεινούμενου άλγου στη δεξιά τραχυλική χώρα. Το άλγος ήταν επίμονο, βασανιστικό και συνοδεύονταν από βράγχος φωνής, αντανακλαστική οταλγία δεξιά, η οποία ήταν τόσο έντονη που σε κάποια φάση θεωρούσε ότι έχανε και την ακουστική της οξύτητα, δυσκαταποσία. Έγινε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης στο νησί με αντιβιωτικά και αναλγητικά, η οποία ωστόσο απέτυχε και γι' αυτό το λόγο η ασθενής παραπέμφθηκε για περαιτέρω διερεύνηση. Είναι μια γυναίκα η οποία από το ιστορικό της έχει ιστορικό σύμμαστου, η οποία όμως παρακολουθείται ογκολογικά τακτικά και λαμβάνει αγωγή με λετροζόλη με μεσοδιαστήματα διακοπής λόγω αναφερόμενης δυσανεξίας. Έχει αρτηριακή υπέρταση, την ταλαιπωρεί μια αιμορροειδοπάθεια και ένα ευερέθιστο έντερο για το οποίο λαμβάνει περιστασιακά αγωγή με λιμπράξ. Από το κληρονομικό ιστορικό δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, όσον αφορά τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής, είναι συνταξιούχος και αυτό που ίσως αξίζει να κρατήσετε είναι ότι έχει έντονη ενασχόληση με κατοικίδια και κηπουρικές εργασίες. Δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει αλκοόλ. Η πρώτη κλινική εξέταση γίνεται στην ορειλά κλινική. Εκεί λοιπόν διενεργείται μια λαρυγκοσκόπηση, όπου βλέπουν μια εικόνα φλεγμονή στην περιοχή του δεξιού ημιλάριγγα και συγκεκριμένα στη βάση της γλώσσας και στο γλωσσοεπιγλωτιδικό βοθρίο δεξιά, η οποία φαίνεται ότι επεκτείνεται και στο προεπιγλωτιδικό λίπος. Οι δικοί μας οι ορειλά επικοινωνούν με τους δικούς μας ακτινολόγους, έχουν το CD της μαγνητικής και οι ακτινολόγοι συμφωνούν με τους θεράποντες ότι μάλλον δεν πρόκειται για την περίπτωση κάποιας κακοήθειας και ότι τους φαίνεται ότι μάλλον πρόκειται για την περίπτωση κάποιας φλεγμονής. Παράλληλα, οι γιατροί βλέπουν ότι είναι εμπείρετη, έχει 37,2, είναι αιμοδυναμικά σταθερή και βλέπουν επίσης ότι εμφανίζει και ένα περίεργο εξάνθημα το οποίο περιορίζεται μόνο στα άνω άκρα. Τι βλέπουμε λοιπόν, ότι έχει ένα απόστημα στην περιοχή της μέσης φάλαγγας του αριστερού μέσου δακτύλου και μια εικόνα ενός φλέγμονα, ο οποίος είναι στη δεξιά πυχιοκαρπική και ένας μικρότερος εδώ φλέγμονα στη βάση του μεγάλου δακτύλου. Με αυτά τα δεδομένα, οι ορειλά διακομίζουν την ασθενή στην κλινική μας ως επιθανής γενικευμένης σταφυλοκοκκικής ή άλλης ειδικής λίμωξης ή φλεγμονής για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση. Ερχόμενη στην κλινική, η ασθενής παραμένει εμπείρετη, έχει 37,8, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο από το αναπνευστικό, η κοιλιά της είναι μαλακή, έχει μια ήπια άτυπη ευαισθησία στην ψηλάφιση της αριστερής κοιλιακής χώρας, εμφανίζει μια ήπια αρθρίτιδα στο δεξιό γόνατο, η οποία άλλοτε παραμένει μόνο εκεί, άλλοτε μεταναστεύει στη δεξιά αποδοκνημική και τη δυσκολεύει λίγο στο περπάτημα. Αλλά το κυριότερο σύμπτωμα παραμένει ο πόνος, ο οποίος είναι στον τράχυλο, ο οποίος την περιορίζει, δεν μπορεί να στρίψει το κεφάλι της και είναι αυτό το οποίο την ταλαιπωρεί ιδιαίτερα. Διενεργείται ο εργαστηριακός έλεγχος και επιγραμματικά να σας πω ότι είναι μια γυναίκα με λευκοκυτάρωση, έχει ανεμία, ορθόχρωμη ορθοκυταρική, έχει τριψήφια ταχύτητα καθυζήσεως, ιδιαίτερα υψηλή CRP, μια αύξηση των χολοστατικών ενζήμων, υπαλβουμινεμία, υψηλή φεριτίνη, υψηλά D-dimers. Από τα ούρα δεν εμφανίζει πιουρία ή μικροσκοπική αιματουρία, ούτε λευκοματουρία. Και η ηλεκτροφόρηση λευκομάτων αναδεικνύει μια ήπια πολυκλονική υπεργαμασιδινεμία. Έχουμε λοιπόν έναν ασθενή ο οποίος έχει συμπτώματα, σημεία και εργαστηριακά ευρήματα συστηματικής φλεγμονής.
το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να αποκλείσουμε τη λίμωξη, παίρνουμε διαδοχικές καλλιέργειες αίματος, καλλιέργεια ούρων, καλλιέργεια φαρυγικού επιχρήσματος, καλλιέργεια από τις βλάβες των χεριών, οι οποίες είχαν αρχίσει να πυωρούν. Και η ασθενής καλύπτεται εμπειρικά με τα ζώσιμα φουνκών, ενδοφλεβίως ως επισυστηματικής λίμωξη και ξεκινάμε τη διερεύνηση ζητώντας αξονικές, μια δερματολογική εκτίμηση, εδώ από τον κύριο Παυλίδη, ένα διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς και μια βυθοσκόπηση προς αποκλεισμό ενδοκαρδίτιδας, ας πούμε, που θα ήταν μια πιθανή διάγνωση. Το υπερηχογράφημα καρδιάς είναι χωρίς δομικές λειτουργικές αλλοιώσεις, η βυθοσκόπηση είναι καθαρή χωρίς στοιχεία ενδοκαρδίτιδας και γίνεται η δερματολογική εκτίμηση, λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει να τα πει ο κύριος Παυλίδης, να τα πω εγώ. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα πολλαπλά βλατιδόδια ζύδια δίκην στόχου με ερυθροειώδη άλλωστε τραχιαία επιφάνεια των δακτύλων και αυτό το επώδυνο φλεκτενίδιο που σας έδειξα πριν στη φωτογραφία. Ο κύριος Παυλίδης διενεργεί μια punch biopsy και θέτει την πρώτη διαφορική διάγνωση ότι αυτή η ιστορία θα μπορούσε να συνιστά μια λίμωξη ORF, ένα έκθημα ή γαγγρενώδες έκθημα, ή να είναι η περίπτωση ενός γαγγρενώδου πυοδέρματος. Ανοίγουμε και εμείς τα βιβλία μας και πάμε να δούμε με βάση αυτή την πρώτη διαφορική διάγνωση. Νομίζω ότι είχα δει μονάχα τις βλάβες του δεξιού χεριού, γιατί κάτι είχε γίνει στο αριστερό χέρι, μια χιλιά. Είχατε εσείς. Είχατε. Ναι, ότι ήταν μετά το χειρουργείο που την είδατε εσείς. Μπορεί. Σύμφωνοι. Επιγραμματικά να δούμε έτσι τις πιθανές διαγνώσεις. Νόσος ORF. Τι είναι η νόσος ORF ή αλλιώς λοιμώδες έκθημα. Είναι μια δερματική νόσος η οποία προκαλείται από έναν DNA όπου ανήκει στην ομάδα της ευλογιάς. Κατ' ουσίαν είναι μια ανθρωποζωονόσος, προσβάλλει κυρίως τα εγωπρόβατα και μεταδίδεται στον άνθρωπο με νοφθαλισμό μολυσμένου υλικού. Στον άνθρωπο, οι βλάβες της νόσου εμφανίζονται συνήθως στα δάχτυλα, που αυτό ταιριάζει πάρα πολύ, στην άκρα χείρα ή στους βραχίονες, 3 με 7 ημέρες μετά την επαφή με το μολυσμένο υλικό. Η νόσος όμως είναι συνήθως ήπια στους μη νοσοκατασταλμένους ασθενείς και αυτό ιάται μέσα σε ένα διάστημα 6 με 8 εβδομάδων. Ταιριάζει πάρα πολύ, κυρίως λόγω της θέσης της προσβολής. Οι ασθενείς μας, ωστόσο, δεν είναι νοσοκατασταλμένοι και μην ξεχνάμε ότι έχει σημεία και συμπτώματα συστηματικής φλεγμονής, που δεν το κάνει και πολύ αυτή η νόσος εδώ. Να θυμίσω λίγα πράγματα για το έκθημα. Τι είναι το έκθημα? Είναι μια δερματοπάθεια, η οποία μοιάζει με το μολυσματικό κυρίο, συνήθως όμως προσβάλλει βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας, οφείλεται στο στρεπτόκοκο. Και το γαγγρενώδες έκθημα απ' την άλλη είναι και αυτό μια βακτηριακή δερματοπάθεια, η οποία προκαλείται κυρίως στους ανοσοκατασταλμένους και τους σωματολογικούς ασθενείς και οφείλεται στην ψευδομονάδα. Μένει να το δούμε αυτό από τις καλλιέργειες. Η τρίτη περίπτωση που αναφέρει ο δερματολόγος μας είναι αυτή του γαγγρενώδους πυοδέρματος. Δύο λόγια και γι' αυτό. Λέγεται αλλιώς ουδετεροφιλική δερμάτωση. Είναι μια αυτοφλεγμονώδης διαταραχή, ανήκει στα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Οι μελέτες έχουν επικεντρωθεί στον ρόλο των τάφλεμφοκυττάρων, τα οποία ειδικά στο περιθώριο ενός προηγηθέντος τραύματος σε ασθενείς με ή χωρίς σχετιζόμενη συστηματική νόσο, επάγουν την καταστροφική αυτοφλεγμονώδη απόκριση από το έμφυτο νοσοποιητικό σύστημα. Δύσκολο στη διαφορική του διάγνωση, δεδομένου ότι έχει έτσι πολλές μορφολογικά variation όσον αφορά την εμφάνισή του. Συνήθως ξεκινάει ως μία ή πολλαπλές κοιλίδες, μπορεί να είναι φυσαλίδα ή φλεκτενίδιο, η οποία στη συνέχεια μπορεί να ραγεί και να εγκαταλείψει μια νεκρωτική εσχάρα και ένα εκτεταμένο έλκος. Εδώ βλέπετε διάφορες εικόνες γαγγρενώδους πυοδέρματος σε διάφορους ασθενείς. Πάνω-πάνω βλέπετε πώς είναι το δέρμα μετά τη χορήγηση της θεραπείας. Όπως είπαμε, η διάγνωση είναι δύσκολη γιατί μπορεί να υποκρύπτονται διάφορα νοσήματα. Η βιοψία είναι αυτή που θα μας διαφοροδιαγνώσει αν πρόκειται για γαγγρενώδες πυόδερμα ή για κάποια άλλη δερματική πάθηση, παρότι και εκεί τα ευρήματα είναι μη ειδικά και συνήθως έτσι ανακύπτει ένα άσυπτο απόστημα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Προχωράμε λοιπόν στην παρουσίαση του περιστατικού. Διενεργούνται οι αξονικές. Πράγματι, φαίνεται μια ήπια πάχυνση με ανομοιογενή και αγραφική ενίσχυση στο δεξί πλάι τείχωμα του υπεργλουτιδικού λάρυγα, η οποία μάλιστα περιοχή φαίνεται ότι είναι σε σχέση με την πτέρυγα και το κέρας του θυροειδούς χόνδρου και επεκτείνεται και στο δεξιό πλάγιο τείχωμα του υποφάρυγγα. Και για να μην σας λέω πάρα πολλά, εδώ είναι οι εικόνες. Δεν ξέρω αν φαίνονται, αν φαίνονται καλά. Εδώ είναι πριν από το σχεδιαγραφικό η περιοχή αυτή της πάχυνσης του περίσσιου ιστού που υπάρχει εδώ στην περιοχή και εδώ είναι μετά το σκιαγραφικό για νομιογενής σκιαγραφική ενίσχυση και αυτό το άσπρο που βλέπετε είναι το κέρας του θυροειδούς χόνδρου. Αυτό ήταν αναμενόμενο ότι θα το βλέπαμε. Τώρα, όσον αφορά την αξονική θώρακος, αυτό που δεν περιμέναμε είναι ότι είδαμε τέλος πάντων στην περιφέρεια των δύο πνευμόνων, η γυναίκα δεν είχε κάποιο σύμπτωμα από το αναπνευστικό, αλλά κυρίως τους κάτω λεβούς ανάδειξε υπεράριθμων σφιχτών οζυδίων με υποϋπεζωκωτική κυρίως εντόπιση.
Σύμφωνα με το ερευματολόγο, αυτά τα οζίδια θα μπορούσαν να συνιστούν χρόνιες μεταφλεγμονώδεις ή κοκκιωματώδεις αλλοιώσεις των ακτινολόγων, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί έτερη υποκείμενη αιτιολογία. Και σας δείχνω εδώ την εικόνα της αξονικής του θώρακα. Σε εμάς θα μπορούσαν να διαφύγουν, στα έμπειρα μάτια των ακτινολόγων μας όμως όχι. Εδώ βλέπετε κάποια από τα ζύδια αυτά, κάποια άλλα φαίνονται και από την άλλη. Και έχω και μία άλλη εικόνα, η οποία δείχνει ότι τα ζύδια αυτά υπάρχουν και στην περιφέρεια του πνεύμονα. Η μεγάλη έκπληξη όμως ήρθε όταν κάναμε την αξονική, όταν πήραμε το πόρισμα της αξονικής ανωκάτω κοιλίας, όπου βρέθηκε μια κυκλοτερή πάχυνση του παχαίου εντέρου στο ύψος του κατώτερου κατιόντος και του αρχικού σιγμοειδούς. Αυτή η πάχυνση συνοδεύονταν από ένα σχετικά έντονο είδημα του περιεστιακού λίπους και πολλαπλούς μικροσκοπικούς επιχώρους λιμφαδένες. Μας παίρνει ο κ. Γιφτάκης τηλέφωνο, μας λέει: η γυναίκα έχει καρκίνο. Ή τουλάχιστον, αν δεν έχει καρκίνο, έχει μια πολύ έντονη φλεγμονώδη εικόνα κολίτιδας. Και σας δείχνω και εσάς εδώ την. Μια από τις καλύτερες τομές που βρήκα. Πράγματι, εδώ η πάχυνση του εντέρου είναι τόσο έντονη που προσλαμβάνει την εικόνα μάζας και είναι εστιακή, μόνο εκεί, σε εκείνο το σημείο του παχαίου εντέρου. Βλέποντας αυτά, έχοντας αυτά τα ευρήματα από τις αξονικές, λέμε ότι κάτι δεν έχουμε κάνει καλά, κάτι μας έχει ξεφύγει και παίρνουμε ξανά ιστορικό και κάνουμε και μια ανασκόπηση συστημάτων, πράγμα που το ξεχνάμε στην καθημερινή πράξη να το κάνουμε, δεδομένου ότι οι ασθενείς έχουν την τάση να αναφέρουν μόνο τα συμπτώματα τα οποία εκείνοι θεωρούν σημαντικά και να αποκρύπτουν άλλα τα οποία ενδεχομένως είναι πολύ χρήσιμα για μας όσον αφορά τη διάγνωσή μας. Να διακόψω την κυρία Σουρδίνα, ένα από τα πραγματικά προβλήματα που προκύπτουν με δική μας ευθύνη στην άσκηση των δύσκολων περιστατικών είναι ακριβώς αυτά τα δύο που είπε. Ξαναπάρει ιστορικό. Δεν είναι καθόλου ευθύνη του ασθενούς να στα πει όλα. Ευθύνη δική σου είναι να ρωτήσεις τα πάντα. Και να ρωτήσεις και να ξαναρωτήσεις. Και είμαι επίμονος σε αυτό. Πρέπει να ξαναπάρουμε ιστορικό όταν δεν έχουμε σαφή διάγνωση. Πράγματι, λοιπόν, η ασθενής δεν είχε βήχα, δεν είχε δύσπνοια, δεν είχε άλλες εκδηλώσεις από το αναπνευστικό σύστημα, για να, έτσι, να δικαιολογήσουμε κάπως τα οζίδια. Ανέφερε όμως ότι από μηνών παρουσιάζει μια. Παρουσιάζει ανώδυνες βλενοειματηρές και νόσεις, για τις οποίες επισκέφτηκε γαστροεντερολόγος στο νησί. Διενεργήθηκε μάλιστα και κολονοσκόπηση πριν από 6 μήνες, η οποία δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο. Βρήκαν ένα σωληνώδες αδένωμα, το οποίο εξαιρέθηκε και είχε έτσι στοιχεία ήπιας δυσπλασίας και τις αιμορροίδες που ήταν γνωστές. Ήταν στο εγκάρσιο, όχι στην περιοχή που ήταν τώρα παθολογική το αδένωμα. Οπότε αμέσως σκεφτήκαμε πως του ξέφυγε τον γαστροεντερολόγο. Καλό είναι να μην σκέφτεσαι όμως έτσι. Να σκέφτεσαι ότι κάτι καινούριο έχει. Εκτός όλων αυτών, τη ρωτήσαμε πώς ήσασταν το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν ήμουνα και πολύ καλά και δεν μπορούσα να ανταποκριθώ και πάρα πολύ στις υποχρεώσεις μου από το καλοκαίρι περίπου. Η κυρία νοσηλεύτηκε στην κλινική μας τον Οκτώβριο. Και εκεί λοιπόν είπαμε να κάνουμε την πρώτη σύνθεση και ανάλυση δεδομένων που είπε και ο κύριος Δημητρακόπουλος. Έχουμε λοιπόν μια γυναίκα η οποία έχει διαλείπουσες βλενοειματηρές και νόσεις, έχει το πρόβλημα στη δεξιά τραχυλική χώρα, το οποίο απεικονίζεται και στην αξονική τομογραφία, έχει το περίεργο εξάνθημα στα άκρα. Έχει μια εικόνα μεταναστευτικής ολιγοαρθρίτιδας, έχει πυρετό και έχει εργαστηριακά ευρήματα συστηματικής φλεγμονής. Πρόβλημα. Τολμούμε να κάνουμε μια πρώτη διαφορική διάγνωση, λοιπόν. Έχει η κυρία αυτή συστηματική κοινή ή άτυπη λίμωξη με προσβολή του δέρματος. Έχει ένα παρανεοπλασματικό σύνδρομο, το οποίο οφείλεται στον καρκίνο του μαστού, που μπορεί να υποτροπίασει, ή σε έναν καινούριο καρκίνο που έχει στο έντερο. Έχει φλεγμονώδη νόσο του αντέρου που θα τέριαζε πάλι πάρα πολύ. Έχει ένα IgG4 σύνδρομο. Ή έχει ένα συστηματικό νοσολογικό νόσημα, μια γίτιδα, ας πούμε. Να πω εδώ ότι εμάς σε όλους στην κλινική το εξάνθημα, όταν μπήκαμε μέσα, οι περισσότεροι δεν είπαμε. Αυτό είναι γαγκρενώδες πιόδερμα. Και όταν βλέπεις γαγκρενώδες πιόδερμα με μάζα στο έντερο, θα σκεφτείς ότι είναι νόσος του Crohn που έχει κάνει ήδη και εξωτερική εκδήλωση. Δεν τα λέω επειδή όλοι τα ίδια σκεφτόμαστε. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα σκεφτείς πρώτο. Προχωράμε λοιπόν. Σας λέω ότι όλες οι καλλιέργειες που πήραμε κατά την εισαγωγή της ασθενούς ήταν στήρες. Η ασθενής ωστόσο παρέμεινε εμπείρετη και λόγω της επιδείνωσης της κλινικής εικόνας των ανωάκρων είχε αρχίσει να πονάει στις θέσεις του εξανθήματος και οι βλάβες αυτές φούσκωναν και είχαν αρχίσει να πιωρούν. Οδηγήθηκε στο χειρουργείο για διάνοιξη και παροχέτευση των αποστημάτων. Και αυτή είναι η εικόνα της ασθενούς μετά τη διάνοιξη, εκεί που την είδατε εσείς, κύριε Παυλίδη. Άρα, εξισόρισαν οι δερματολογικές βλάβες, έτσι. Οι κατεβαίνανε χαμηλά και θα είχατε το κόκαλο, μας είπε ο. Προχωράμε λοιπόν. Εκεί από τα ιστοτεμαχίδια και το πείον που ελήφθη στο χειρουργείο στέλνουμε καλλιέργειες προς όλες τις κατευθύνσεις για κοινά, ειδικά και άτυπα παθογόνα.
Στέλνουμε και ένα μοριακό έλεγχο ιστού που γίνεται πια στον Τινάν για την ύπαρξη μικροβιακού ιογενούς ή παρασιτικού παράγοντα. Θέλουμε αντισώματα για βρουκέλα, VDRL, αντισώματα για ρικέτσιες, κοξιέλες, αντιλισμανιακά αντισώματα. Όλος ο έλεγχος τέλος πάντων που πρέπει να σταλεί για τον αποκλεισμό της λίμωξης και όλος ο έλεγχος είναι αρνητικός. Οπότε απομακρυνόμαστε από το σενάριο της συστηματικής λίμωξης. Στη συνέχεια λοιπόν αποφασίζουμε να στείλουμε και έναν νοσολογικό έλεγχο, ο οποίος βγαίνει όλος αρνητικός, εκτός από τα ΠΕΑΝΚΑ και τα ΣΑΝΚΑ τα οποία εκκρεμούσαν κατά παράδοξο τρόπο. Ποσοτικός προσδιορισμός φυσιολογικός, όλα τα υπόλοιπα φυσιολογικά τέλος πάντων, για να μην σας κουράζω. Εκεί κάνουμε μια νέα διαφορετική διάγνωση και μας μένει, ας πούμε, να είναι μια φλεγμονώδης νόσου του εντέρου, να είναι μια πρωτοπαθή συστηματική αγκίτιδα με εκδηλώσεις ισχυμικής κολίτιδας ή μια άλλη διάγνωση που έπεσε στο τραπέζι της κλινικής, να είναι μια δευτεροπαθής αγκιήτιδα σχετιζόμενη με τη λήψη λιδροζόλης. Αυτή η διάγνωση έπεσε γιατί κάποιος από τους γιατρούς της κλινικής μας κοίταξε τη βιβλιογραφία και είδε ότι μπορεί να υπάρχει αγκιήτιδα με τέτοια προσβολή, σπανιότατα από τη λιδροζόλη. Το είπαμε στους ογκολόγους, γελάγανε. Ναι, πράγματι υπάρχουν αναφορές για εκδηλώσεις, ας πούμε, από το δέρμα λαμβάνοντας αναστολή της αρωματάσης. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να πάρουν τη μορφή αγκιήτιδας ζώδους ερυθήματος ή δερματικού ερυθηματόδους λύκου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, διαβάζοντας την βιβλιογραφία, δεν είδα έτσι περιστατικά συστηματικής αγκιήτιδας με συστηματικά συμπτώματα. Συνήθως, οι παρενέργειες είναι από το δέρμα. Άρα, εδώ αυτό το εγκαταλείψαμε αρκετά γρήγορα και ένας άλλος λόγος που το εγκαταλείψαμε είναι γιατί οι ασθενείς στην περίοδο που εμφανίστηκαν τα συμπτώματα δεν έπαιρνε το φάρμακο. Ήταν από τις φάσεις που δεν ελάμβανε το φάρμακο. Και εδώ είναι κάποιες εικόνες αγκιήτιδας και γκαγρενώδου και οζόδους ερυθήματος σε ασθενείς με λετροζόλη, να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Αναμένοντας λοιπόν την ιστολογική εξέταση από το δέρμα, η ασθενής υποβλήθηκε όσο οφείλαμε σε κολονοσκόπηση. Και εκεί στην κολονοσκόπηση βρήκαμε ότι από τα 25 περίπου εκατοστά έως τα 40 εκατοστά κεντρικότερα του προκτικού δεκτυλίου, ο βλενογόνος ήταν εξέρυθρος, ήταν ειδηματώδης με σειραίουσες μεγάλες εξελικώσεις και βλενοποιώδες εξίδρωμα. Και μετά τα 40 εκατοστά το κολονοσκόπιο δεν περνούσε, οπότε δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί η ενδοσκόπηση. Ελήφθησαν βεβαίως βιοψίες. Κάπου εκεί προς τον αποκλεισμό της λιμώδης κολίτιδας στείλαμε και ένα φέλημα ρέκο πράνων, το οποίο ήταν αρνητικό. Εδώ βλέπουμε τις εικόνες της κολονοσκόπησης, επειδή έχουμε αργήσει, θα τις περάσουμε λιγάκι γρήγορα. Και έρχεται λοιπόν το πόρισμα της βιοψίας του παχαίου εντέρου. Περιμέναμε, η αλήθεια είναι πάρα πολλά από αυτό, αλλά τα ευρήματα ήταν λιγάκι φτωχά. Υπήρχε μια διαταραχή της αρχιτεκτονικής. Είδαν και ένα ενδοευλικό αποστημάτιο με μια εστιακή ρήξη, σημαντικός βαθμός πλασματοκυρτάρων, ιοσινόφιλα αρκετά ψηλά, αλλά όχι να δικαιολογούν ιοσινοφιλική κολίτιδα. Και οι παθολογιατόμοι μας είπαν ότι μπορεί να είναι τοξικότητα από κάποιο φάρμακο. Αυτό το είχαμε μάλλον αποκλείσει, να είναι μια λιμώδης κολίτιδα φλιμαρέ αρνητικό, ύφνε στα αρχικά στάδια της νόσου ή να είναι μια ισχυμική κολίτιδα, η οποία θα τέριαζε, δεν είναι εδώ ο κ. Μουβλάκης τώρα, ο οποίος ήταν πεπισμένος από την αρχή ότι και μόνο λόγω εντόπισης, δηλαδή αφορούσε συγκεκριμένα εκατοστά του παχαίου εντέρου, αυτό θα τέριαζε να είναι μια ισχυμική κολίτιδα. Στο νοσοκομείο είμαστε για να παίρνουμε τις γνώμες των άλλων γιατρών, όλοι μας. Οι άλλοι γιατροί από εμάς. Ο κ. Μουβλάκης εξ αρχής, η εικόνα του θύμιζε ισχυμική κολίτιδα. Και επέμενε σε αυτό το πράγμα, ότι για μένα είναι ισχυμική κολίτιδα. Έρχεται λοιπόν η βιοψία και λέει. Μια ευρεία διαφορετική διάγνωση. Δεν βρίσκει άκρη. Άρα έχει φλεγμονώδη μάσα, δεν έχει καρκίνο. Ενδοσκοπικά στοιχεία λέει ότι φταίνεται αγκία ο κύριος Ιβουλάκης. Δεν το αποκλεί και η βιοψία. Δεν το αποκλεί, δεν είναι η τυπική βιοψία, αλλά δεν μπορεί να το αποκλείσει. Έρχεται επιτέλους και η βιοψία του δέρματος, η οποία δείχνει μια εικόνα αποστήματος το οποίο εκτείνεται στο χώριο, διηθείται από φλεγμονώδη κύτταρα. Αλλά δεν είναι μόνο πολυμορφοπύρινα, όπως είναι στο τυπικό, ας το πούμε έτσι, γαγρανώδες ποιόδερμα, που λέγεται και ουδετροφελική δερμάτωση. Έχει και στιοκύτταρα, έχει και λεμφοκύτταρα, έχει και πλασματοκύτταρα και έχει και μικρές εστίες αγκιήτιδας εκεί. Η κυρία Ραπαντώνη κάνει και μια αναζήτηση για κάποια ειδικά έτσι, ένα πάνελ αντισωμάτων, το οποίο αποβαίνει θετικό όταν υπάρχει μεταστατικό υποτροπή του καρκίνου του μαστού, το οποίο είναι αρνητικό. Και το πόρισμα της βιοψίας λέει γαγρανώδες ποιόδερμα ή άλλες δερματίτιδες του τύπου της IGA δερματίτιδας. Αλλά αφήνει και το ενδεχόμενο να είναι μια δερματική προσβολή στο πλαίσιο συστηματικής αγκιήτιδας. Κάπου εκεί έρχονται και τα περιβόητα ΠΕΑΝΚΑ σε ΆΝΚΑ που περιμέναμε και βλέπουμε ότι η ασθενής έχει έναν οριακά θετικό, αλλά θετικό τίτλο σε ΆΝΚΑ. Με όρο το 180 έχει 201. Να πω ότι στον Τινάν χρησιμοποιούμε μόνο και αποκλειστικά την άνοσο
πλέον μόνο ELISA, δηλαδή κάνουμε ανοσοενζημική μέθοδο, ποσοτική ανοσοενζημική μέθοδο προς διορισμού των ΑΝΚΑ, η οποία όπως θα δούμε και έτσι εντάχει στη συνέχεια, είναι πλέον η μέθοδος εκλογής προς διορισμού των ΑΝΚΑ. Ζητάμε και σε συνεννόηση με την κυρία Ραπαντώνη και μια δεύτερη ανάγνωση της βιοψίας του δέρματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από τον κύριο Κίτα, ο οποίος μιλάει για ουδετεροφιλική εν μέρη νεκρωτική πλεγμονή του δέρματος, που συνηγορεί υπέρ γανγρενώδους πιοδέρματος, του φλικτενώδους τύπου, χωρίς όμως να μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ουδετεροφιλικής αγκίτιδας τύπου κοκκιωματώσεως με πολυαγκίτιδα. Ξανακάνουμε λοιπόν σύνθεση και ανάλυση δεδομένων. Οριακά θετικά ΑΝΚΑ, απουσία ευρημάτων ΙΦΝΕ στην ιστολογική εξέταση του παχαίου σεντέρου, κλινική εικόνα και ακτινολογική εικόνα ισχυμικής κολίτιδας και ενδείξεις ουδετεροφιλικής αγκίτιδας στο δέρμα. Και φτάνουμε σε αυτά τα classification κριτήρια που ανέφερε ο κ. Δημητρακόπουλος στην ομιλία του, που είναι τα ειδικά κριτήρια για τη Wegener. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει scoring system. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει scoring system για τις αγκίτιδες, ώστε να μπορείς να βάλεις τη διάγνωσή σου χωρίς να έχεις biases. Ναι, στο μικρόφωνο, στο μικρόφωνο. Classification. Ναι, classification. Ναι, δεν είναι κριτήρια διαγνωστικά. Εντάξει, έχει δίκιο. Ήταν λάθος λέξη. Πρώτα κάνεις τη διάγνωση της αγκίτιδας και μετά την ταξινομία. Αν δείτε κάτω-κάτω, βέβαια, είναι το έχει κόψει. Για την παρακολούθηση των ασθενών σε μελέτες. Δεν το λέει έτσι ακριβώς από κάτω, αλλά το έχει κόψει το η κυρία. Όχι, δεν το έχω κόψει. Το λέει ότι χρειάζεται ένα σκορ πάνω από 5 για να μπορούν να ταξινομηθούν. Αν θα την πεις για ταξινόμηση, αλλά μπορεί να το ταξινομήσεις. Θέλω να πω, τα κοιτάζεις, τα έχεις βέβαια υπόψη σου, αλλά όλα τα κριτήρια της ρευματολογίας, των αγκιητίδων, του λίγου, όλα είναι classification. Εντάξει. Δεν βάζεις διάγνωση από αυτά. Τι λέει η κυρία Κονή, το αφήνεις στην ευθύνη του γιατρού πρακτικά. Βάζεις μία, ναι. Και μετά την ταξινομής, φυσικά τα κοιτάζεις, εννοείται. Εγώ όμως αυτό ξαναλέω, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει με scoring system. Και αυτή είναι η μοντέρνα τάση, να βάζει scoring system όπως βάζουμε και στο λύκο. Και στο λύκο και στην ακριβώς. Στα δύσκολα νοσήματα. Και τι το κάνουμε, αυξάνεις τον αριθμό των ασθενών που ταξινομείς εκεί. Ενώ απέκλεισες πολλούς ασθενείς που απέβαινε εις βάρος της υγείας τους με τα προηγούμενα κριτήρια. Εδώ το σκορ, όπως βλέπετε, είναι μεγάλο, είναι πάνω από 5 σίγουρα. Αν βάλει κανείς ότι το μόρφωμα στον τράχυλο είναι ένα κοκκίωμα, μια κοκκιωματώδης φλεγμονή, ότι έχει τα οριακά θετικά ΑΝΚΑ, ότι έχει τα πνευμονικά οζίδια και ότι έχει και τα ευρήματα της αγκίτιδας στη βιοψία του δέρματος. Wegener είναι λοιπόν η διάγνωση της κλινικής. Οπότε διακόψαμε τα αντιβιωτικά, βάλαμε την ασθενή σε κορτιζόνη. Η ασθενή πήγε πάρα πολύ καλά, μόνο με κορτιζόνη για πάρα πολλές μέρες. Πέσαν οι δείκτες φλεγμονής, έπεσε η CRP, πέσαν τα λευκά, τα έλκη πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Φεύγοντας, αποφασίσαμε, και το οποίο θα το σχολιάσουμε και στο τέλος, να φύγει η ασθενής με μεθοτρεξάτη και κορτιζόνη. Και είναι πολύ καλά με τη θεραπεία αυτή προς το παρόν. Κάναμε και ένα evaluation ξανά με μια επαναληπτική MRI τραχύλου. Είχε εξαφανιστεί η φλεγμονή, δεν υπήρχε φλεγμονή πια πριν από την έξοδό της. Και το εντυπωσιακό είναι ότι στην κολονοσκόπηση, ίσως ήταν πολύ μικρός ο χρόνος τέλος πάντων, είχε μικρύνει η έκταση της φλεγμονής και των ελκών, αλλά υπήρχαν ακόμη έλκοι και ένας εξέρυθρος και δυματώδης φλενογόνος, απλά σε μια μικρότερη έκταση και ασθενής έκανε και κάποιες διάρειες. Άρα εδώ προβληματιστήκαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, θα μας τέριαζε να είναι κρόν με γαγκρενώδες πιόδερμα. Από την άλλη, αν θέλει κανείς να τα βάλει όλα υπό την ίδια σκέπη, μια κρόν δεν θα μπορούσε να εξηγήσει, ας πούμε, τη φλεγμονή στον τράχυλο, που είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, εδώ δεν θα μιλήσω πάρα πολύ για τη Wegener, δεν είμαι ειδική άλλωστε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια έτσι ερωτήματα που γύρονται. Κατά πόσο είναι συχνή η προσβολή του γαστρεντερικού στη Wegener και με ποια μορφή. Σε σχέση με γαγκρενώδους πιοδέρματος Wegener, κυρία Γκόνη, και γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή και γι' αυτό είχαμε ένα debate, εν πάση περιπτώσει, στην κλινική. Η κοκκιωμάτωση Wegener είναι μια ANCA-associated αγκίτιδα των μικρών αγκίων. Προσβάλλει πάρα πολλά συστήματα, κυρίως ανώτερο-κατώτερο αναπνευστικό και νεφρούς. Στο πνεύμονα μπορεί να εκδηλωθεί με ποικίλους τρόπους, οζίδια, κυλοποιημένα ημί, ground glass διηθήματα, πυκνώσεις, πλευρητικές λογές. Τα ΑΝΚΑ είναι διαγνωστικά στο 90% των περιπτώσεων στη γενικευμένη νόσο. Υπάρχουν ασθενείς με Wegener, η οποία είναι ΑΝΚΑ αρνητική, αλλά το ποσοστό είναι μικρό.
ποσοστά, αν καρνητικής Wegener, είναι πιο συνηθισμένη στο περιορισμένο Wegener, όταν δεν υπάρχει δηλαδή νεφρική προσβολή. Υπάρχουν, όπως είπαμε, διάφορες μέθοδοι προσδιορισμού των ΑΝΚΑ. Ο σύγχρονος τρόπος προσδιορισμού των ΑΝΚΑ είναι η ELISA, είναι οι νοσοενζημικές μέθοδοι, οι οποίες τείνουν να αντικαταστήσουν και έχουν αντικαταστήσει τον ανοσοφθορισμό. Παλιότερα, για να πεις ότι έχεις θετικά ΑΝΚΑ, έπρεπε να έχεις θετικό ανοσοφθορισμό και θετική επιβεβαιωτική εξέταση με ELISA. Τώρα πια αυτό, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, μια θετική ELISA σημαίνει ότι έχεις θετικά ΑΝΚΑ, αρκεί να έχεις και συμβατή κλινική εικόνα, γιατί ΑΝΚΑ μπορεί να έχουμε και σε άλλες παθήσεις. Τώρα, όσον αφορά την Wegener με το πεπτικό, δεν είναι πολύ συχνό. Η προσβολή εμφανίζεται κυρίως αργότερα στην πορεία της νόσου, σπάνια στην αρχή της νόσου. Συνήθως συνιστάται σε έλκη που μιμούνται τη φλεγμονώδη νόση του εντέρου, με αιμορραγία. Η οξία κοιλία είναι δευτερογενής υπεριτονίτιδα. Και έχουμε φυσικά την ισχυμία του εντέρου, η οποία οφείλεται σε μεσεντέρια εγκύητιδα, γι' αυτό. Και εδώ δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο, γι' αυτό και στα αίτια της ισχυμίας του εντέρου είναι και η οικοκυωμάτωση Wegener στο πινακάκι. Δύο λόγια για το ποιόδερμα, για το γαγρενώδες ποιόδερμα. Συνήθως εμφανίζεται με τη μορφή γενετικά επαγόμενων συνδρόμων. Δεν θα επιμείνω όμως αυτό, αν είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Όπως είπαμε, μπορεί να συνυπάρχει με άλλες καταστάσεις, με άλλες παθήσεις, όπως είναι ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσου του εντέρου, αιματολογικής κακοήθειας, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, μονοκλονικές γαμαπάθειες, ρευματοειδής αρθρίτιδα κτλ. Τώρα, στην περίπτωση της δικής μας ασθενούς, θεωρώ, και δεν ξέρω τώρα ο κύριος Παυλίδης τι γνώμη έχει, ότι δεν είχαμε το τυπικό γαγρενώδες ποιόδερμα, ότι είχαμε αυτή τη λεγόμενη ουδετεροφιλική δερμάτωση της αρχαίας επιφάνειας των άνω άκρων, η οποία είναι ένα παράξενο σύνδρομο, το οποίο είναι μεταξύ sweet syndrome και γαγκρενώδους ποιοδέρματος, δεδομένου ότι ονομάζεται αγκιήτιδα των χεριών. Είχαμε γεστής αγκιήτιδα στο παρασκεύασμα, το οποίο δεν το βλέπει συχνά στο γαγκρενώδες ποιόδερμα. Και η θέση δεν είναι ατυπική. Συνήθως θα βλέπουμε στα κάτω άκρα, δηλαδή το γαγκρενώδες ποιόδερμα. Σωστά, σωστά. Και η θέση δεν ήταν ατυπική. Παρά ήταν. Και εδώ βρήκα ένα πολύ ωραίο paper, το οποίο μπορεί να σου διακρίνει, να σου διακρίνει λιγάκι το γαγκρενώδες ποιόδερμα. Προχωράω, οκ. Okay. Τώρα, όσον αφορά το θεραπευτικό αλγόριθμο, όπως είπε ο κύριος Μητρακόπουλος, δεν υπάρχει μια θεραπεία για όλους τους ασθενείς. Όσον αφορά τη Wegener τουλάχιστον, θα πρέπει να γίνει μια σταδιοποίηση σε ήπια, μέτρια ή σοβαρή νόσο που απειλεί οργανικά συστήματα ή τη ζωή του αρρώστου. Εδώ, μετά από πολλή κουβέντα, αποφασίσαμε ότι η ασθενής δεν έχει life-threatening disease, οπότε μείναμε στην κορτιζόνη με τη μεθοτρεξάτη και μέχρι στιγμής είναι πολύ καλά. Και θα κλείσω με ένα. Δείγμα έχει προσβολή νεφρού, έπρεπε να βάλουμε ρητούξιμα. Κυκλοφοσφαμίδη ή ρητούξιμα. Ή κυκλοφοσφαμίδη. Προτιμούμε το ρητούξιμα. Αν είχε άλλη προσβολή μείζωνος οργάνου, θα έπρεπε να βάλουμε ρητούξιμα. Οι ασθενείς ήταν καλά. Αν είχε προσβολή νεφρού, δεν θα υπήρχαν ερωτηματικά. Δεν θα υπήρχαν και ερωτηματικά, σωστά. Απλά επειδή η μεθοτρεξάτη ακούγεται κάπου στους γιατρούς που σου λέει Wegener, βάλαμε μεθοτρεξάτη. Η κυρία Γκόνη ήταν πολύ επίμονη. Εντάξει, υπάρχει στο θεραπευτικό αλγόριθμο, βέβαια. Να πω κάτι. Γιατί δεν περιοριστήκατε στη λίγο κορτιζόνη, εφόσον ήταν δέρμα βασικός και μπακτριμέν. Όχι. Να απαντήσω εγώ. Είχε γιατί περισσότερη. Αυτό στο λαιμό να απαντήσω εγώ. Ήταν το περιστατικό άρρωστο τώρα, γιατί κουβέντα. Όχι, να απαντήσω. Υπάρχει απάντηση. Είναι μια χοντρίτιδα που έκανα αυτή. Γιατί βλέπω ότι είχε σχέση πολύ. Δηλαδή, και γι' αυτό πόναγε. Πόναγε, προφανώς. Το κοκκίωμα, γιατί να πονάει όταν γυρνάει, ενώ αν έχει. Όχι, γιατί αναπτύσσεται πάνω σε χόντρο. Σε χόντρο, γι' αυτό πονάγε. Φλεγμένο χόντρο. Να απαντήσω στι αγκίδε. Πάντοτε ξεκινά κορτιζόνη με δεύτερο φάρμακο γραμμή από την αρχή. Σε όλε. Πρέπει να κάνει γρήγορα κορτικοστερόιτ σπέρινγκ, γι' αυτό. Πρέπει να κατέβεις. Ειδικά στην τρίτη ηλικία, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι πρέπει να βάζετε γρήγορα, αν όχι από την αρχή, γρήγορα το κορτικοστερόιτ sparing φάρμακο. Οι παρενέργειες της κορτιζόνης είναι τεράστιες. Και να μην ξεχνάμε ότι εφόσον έχει Wegener, θα παίρνει μια ζωή αγωγή. Δεν μπορεί να παίρνει μια ζωή κορτιζόνη. Πας σε δεύτερο φάρμακο. Εδώ η κυρία Σούρη δεν είπε κάτι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι θα το πει. Τα ΑΝΚΑ που τα πήραμε θετικά και αρνητικά. Αποφάσισα τελικά να μην το πω. Θα το πω εγώ όμως. Ακούστε, επειδή νομίζετε ότι σας είπαμε ένα δύσκολο περιστατικό, ήταν πολύ δύσκολο το περιστατικό. Πήραμε μια φορά τα ΑΣΕ ΑΝΚΑ θετικά και άλλες τρεις φορές αρνητικά. Αυτό έκανε τη μεγάλη δυσκολία. Να το ξαναπώ. Στα διαγνωστικά κριτήρια είναι τα ΑΝΚΑ μέσα. Έχεις ΑΝΚΑ, Wegener είναι. Τι μας είπανε, τι ήρθαν εδώ και μας είπανε. Η κυρία Σούρη δεν είπε ότι έγιναν. Τρεις φορές εδώ και τρεις φορές στη βιοιατρική και μία φορά στον Ευαγγελισμό ίδιο. Θα σας πω. Το δικό μας εργαστήριο, παρότι τα guidelines λένε ότι θετικά ΑΝΚΑ με ELISA είναι διαγνωστικά, δεν χρειάζεται να προχωρήσεις σε άλλη
μέθοδο προς διορισμού τους. Συνηθίζει όταν ο τίτλοι είναι οριακά θετικοί να τα επιβεβαιώνει και σε άλλα εργαστήρια. Οπότε έστειλε το δείγμα της ασθενούς στη βιοιατρική, όπου μας ήρθε ότι έχει ΠΕΑΝ καθετικά και όχι ΣΕΑΝ καθετικά. Έστειλε το δείγμα στον Ευαγγελισμό, όπου μας είπε ότι δεν έχει ούτε ΠΕΑΝΚΑ ούτε ΣΕΑΝΚΑ. Και κάπου εκεί αρχίσαμε κι εμείς έτσι να. Είναι η απόδειξη του πολύπλοκου περιστατικού. Μπράβο. Ωραία, είναι ένα ωραίο περιστατικό. Τέτοια έχουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούσαμε να βάλουμε τη διάγνωση, γιατί μας είχαν τρελάνει με τα άγκα. Λοιπόν, εν ολίγης, όταν βρεις με ΕΛΑΙΖΑ μία φορά τα άγκα θετικά, βάλ το στα διαγνωστικά κριτήρια και μην ξανακάνεις πολλά-πολλά. Και έχει συμβατή κλινική εικόνα. Και εδώ έκανε, άφησε την πολυπλοκότητα και η γυναίκα έκανε τεράστια υπομονή. Είχε και έναν πολύ καλό γιο από την ΚΟ και έκανε υπομονή μαζί μας, γιατί δεν βάζαμε καμία θεραπεία. Καμία θεραπεία. Δεν είχαμε βεβαιότητα. Δεν θέλαμε να παρεύουμε, να ολοκληρωθεί η κλινική εικόνα και να είμαστε σίγουροι. Δεν είναι πολύπλοκο περιστατικό αυτό. Αν για παράδειγμα είχε προσβολή του νεφρού, θα βάζαμε φλάσ κορτιζόνης. Εντάξει, οκ. Okay. Θα είχαμε διάγνωση. Όχι, είναι η απάντηση. Σε αν καθετικά, μετά πέ αν καθετικά και μετά 2-3 φορές όλα αρνητικά. Θα είχαμε τη βίωψη νεφρού. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Έχει ο κύριος Βασιλακόπουλος ερώτηση. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να κάνω μία ερώτηση. Κατανοώ ότι οι παθολόγοι έχουν ακούσει το βιβλίο του Σέσιλ, που πρωτογράφηκε από τον Όσλερ, που λέει πάντα υπάρχει μία διάγνωση για όλα. Γιατί απαγορεύεται αυτό το περιστατικό να έχει όλα αυτά που λέτε, το Βέγγενορ τέλος πάντων, και ταυτόχρονα υλικό δικολίτιδα. Γιατί πρέπει όλα να τα ερμηνεύει η αγκίτιδα τη στιγμή που η θεραπεία, που είναι κορτιζόνη, που θα επιδρούσε ούτως ή άλλως εν μέρη και στην ελκοδικολίτιδα, δεν εξαφάνισε την ελκοδικολίτιδα η θεραπεία της Βέγγερ. Κρόνο, συγγνώμη. Δεν είναι εδώ ο κύριος Σιβουλάκης, ενώ τον είχαμε παρακαλέσει να είναι, προφανώς ήρθαν και έφυγε, ακριβώς για να μας πει μερικά τέτοια πράγματα. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι τα ιστολογικά δεδομένα δεν νοιάζαν με νόσο Κρόνο. Είχαν αποκλείσει πρακτικά τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Μπορεί να πάω στο να προσθέσω κι εγώ κάτι. Πήγαινε το πίσω να το δει. Ναι. Οφείλουμε να στηριζόμαστε στα ιστολογικά δεδομένα. Ιστολογικό, επίσης, δεν τα λέμε τώρα όλα. Ο κύριος Κίτας τον πήρα άπειρες φορές τηλέφωνο και τον παρακαλούσα και μου έλεγε πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να σου δώσω διάγνωση. Δεν είμαι σίγουρος τι είναι. Όταν στηρίζεις αυτά τα νοσήματα στη βιοψία και στα εργαστηριακά ευρήματα, μπορεί το κόντεξ, το κλινικό και η οργανική προσβολή να σου ταιριάζει πλήρως, αν δεν έχεις την απόδειξη είτε από τα άγκα είτε από τις βιοψίες, δεν είσαι σίγουρος. Και έρχεσαι σε αυτό που είπα στην αρχή για τα πολύπλοκα περιστατικά. Τι θεραπεία θα βάλεις που έχει σοβαρές παρενέργειες όταν δεν είσαι 100% βέβαιος? Πας, όταν ο ασθενής δεν είναι βαρέως πάσχων και να επιδεινώνεται, στην πιο ήπια. Γι' αυτό διαλέξαμε το δεξάτη. Ωραία. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι ένα χρόνο μετά ή σε κάποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει με μια νέα κολονοσκόπηση να έχουν εξαφανιστεί όλα. Σαφέστατα. Επίσης, έγινε μια επαναληπτική κολονοσκόπηση, όπως είπα, όπου όλο το υπόλοιπο έντερο και ο τυλικός λαός ήταν χωρίς. Να κάνω ένα σχόλιο, παρότι λείπει ο κ. Σιβουλάκης, ασχολούμαι πολύ με την ύφνε. Λέει εδώ, η ύφνε στα αρχικά στάδια. Όπως σας είπα και στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, για να κάνει ρευματοειδή αρθρίτιδα αγκίτιδα, είναι τελικό στάδιο, βαρύ νόσημα, δεν έχουμε πάρει σωστές θεραπείες. Έτσι και η ύφνε, για να κάνει γαγκρενώδες πιόδερμα, δεν το κάνει πρώτη εκδήλωση, ξεχάστε το. Είναι προχωρημένο το νόσημα. Έχει ύφνε στα αρχικά στάδια και έκανε γαγκρινώδες πιόδερμα που ήταν δηλαδή πραγματικά τυλιπόσουνα στα χεράκια της. Αυτό. Πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σούρδη.